στα φάρμακα και στην ενέργεια στο 6% ή ΦΠΑ στα φάρμακα και στην ενέργεια στο 11%. Έχετε καταλήξει αφορολόγητο ή αυτό. Είμαστε πολύ ξεκάθαροι στο θεωρώ το 6%. Νομίζω ότι είναι παράδοξο που το λέτε αυτό. Γιατί το 6% κύριος Χατζηδάκης είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο το 6%. Αυτό που δεν είναι ξεκάθαρο, το οποίο δεν καταλάβαμε πώς το κάνατε αυτό, είναι η διαφορά στους, στο ΦΠΑ, είτε είναι σούπερ μάρκετ ή αν είναι σε σημείο επιτόπιας κατανάλωσης. Έγινε ένα αλαλούμ εκεί, το οποίο ακόμα και οι καταστηματάρχες προσπαθούν να καταλάβουν τι έχει γίνει. Κύριε Ανδρικόπουλε, έχετε πει ξεκάθαρο ότι θα πάτε το ΦΠΑ στην ενέργεια και στα φάρμακα στο 6%. Το έχει πει ο αντιπρόεδρος ο κύριος Χατζηδάκης. Νομίζω ότι δεν θέλω να σας προσβάλλω, αλλά ότι ο κύριος Χατζηδάκης γνωρίζει λίγο καλύτερα το πρόγραμμα από εσάς. Την ίδια στιγμή έχετε πει για ΦΠΑ από το πρώτο ευρώ για τους μισθωτούς. Έχετε πει για φόρο εισοδήματος από το πρώτο ευρώ για τους μισθωτούς 9%. Αυτό σημαίνει η κατάρρευση του αφορολόγητου. Πει και με τα στοιχεία που είπατε πριν για τις εξαγωγές, σημαίνει ότι δεν έχετε γνώση ότι σήμερα. Σήμερα που μιλάμε, οι ελληνικές εξαγωγές είναι 60 δις γιατί είναι το 30% του ελληνικού ΑΕΠ. Και από το 30 στο 50 δεν είναι 300% πάνω. Τι θέλω να πω, ότι υπάρχει μια πολιτική δύναμη η οποία χρεοκόπησε τη χώρα. Το πρόγραμμά της είναι ξεκάθαρα μνημονιακή λιτότητα. Όποτε μιλάνε συγκεκριμένα, αυτό προκύπτει. Στα εργασιακά, το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ αυστηρό ενάντια στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Γιατί το βασικό που θα σας πω εγώ για τους μισθούς, το βασικό δεν είναι απλά ο κατώτατος μισθός, το βασικό είναι η συλλογική σύμβαση εργασίας. Γιατί όπου υπάρχει συλλογική σύμβαση εργασίας και αν θέλουμε να είμαστε ευρωπαϊκή χώρα και όχι χώρα της Νότιο-Ανατολικής Ασίας, πρέπει να έχουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας και πρέπει να έχουμε και ωράρια. Και πρέπει να πληρώνονται αυτές οι ώρες, γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν μόνο τη δουλειά, έχουν και οικογένειες, έχουν και άλλα κομμάτια. Και κομμάτι του μισθού είναι να μπορείς να πας σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Κομμάτι του μισθού είναι να έχεις ποιοτική δημόσια εκπαίδευση. Και άρα αυτά δεν είναι παροχές, είναι υποχρεωτικές δουλειές που πρέπει να κάνει το κράτος. Μια τελευταία κουβέντα. Ναι, απλά να πω ότι εντάξει.